Football League τώρα. Ο Όφη πέρασε το Σάββατο με 1-3 από την Καλυθέα και μοιράζεται την κορυφή με τον Άρη, ο οποίος χθες απέσπασε 1-1 στο φινάλε από την Παναχαϊκή, σε ένα από τα πιο κρίσιμα αλλά και με ωραία ατμόσφαιρα παιχνίδια της σεζόν. Σαφέστατα, πιο ευχαριστημένο αφήνει το τελικό 1-1 τον Άρη που κατάφερε να αποσπάσει τον πολύτιμο βαθμό από την Παναχαϊκή 2 λεπτά πριν τον 90. Στην σχεδόν κατάμεστη Αγιά, η πατρινή του Σοκράτη Φρυδόπουλου προηγήθηκε 43. Ο Ελευθεριάδης βρήκε τον Φωτάκη που σούταρε, ο Αναγνωστόπουλος δεν συγκράτησε την μπάλα και ο Χρήστος Ελευθεριάδης που κολλήθηκε τη φάση και εκμεταλλεύτηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Τον πολύτιμο βαθμό έμπαινε να χαρίσει την ομάδα του Δημήτρη Σπανού ο Ντούνης που μόλις είχε μπει ως αλλαγή με ωραία εκτέλεση φάουλ. Ντούνης εκτελεί, περνάει μπάλα, γκολ για τον Άρη. Ο Φρονταράς έπεσε, δεν μπόρεσε να το αποστοβήσει. Στις καθυστερήσεις ο Λάμπρο απέβαλε τους Ντάσκιο και Μπαστακό με απευθείας κόκκινη και λίγο αργότερα τον Βαλεριάνο με δεύτερη κίτρινη. Τελειώνει για μας ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό που θέλαμε κάτι παραπάνω αλλά δεν το πήραμε. Όμως όταν παίρνεις κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε. Μπροστά μας έχουμε ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι και πάμε να τις πιθανότητες τις οποίες έχουμε για να το κερδίσουμε, να τις αξιοποιήσουμε όπως μπορούμε. Η Παναχαϊκή αυτό που ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική, θα το ολοκληρώσει την τελευταία αγωνιστική, μαζί με τους φιλάθλους της, μαζί με τους οπαδούς της. Νομίζω ότι αν πήγαινε κάπου το παιχνίδι, φαινόταν ότι ήταν πιο κοντά να γίνει ένα 2-0, γιατί όπως είπε και ο coach, το ελεγχόμενο ρίσκο που πήγαινε χρονικά, μας έδωσε τις ευκαιρίες. Βγήκαμε 2-3 φορές, 4-3 εναντίον 2 που δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τη φάση. Είχαμε εκπληκτική ευκαιρία να κάνουμε το 2-0. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όποια ομάδα έφευγε νικήτρια ή μείωνε την απόσταση ή τη μεγάλωνε και ουσιαστικά η Παναχαϊκή αν έχανε ήταν εκτός στόχων, κάτι γνώμη. Και ήταν πάρα πολύ λογικό να παίξει δυνατά και να παίξουμε κι εμείς και βγήκαν και δύο κόκκινες κάρτες. Έτσι, ευτυχώς, καλώς, κακώς, στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Στο Παγκρίτιο, ο Ερκοτέλης έκανε τα άχαστα, όπως το 30 με τον Έφορ. Με συνέπεια, η Δόξα Δράμας να φύγει με το διπλό κόντρα στους κριτικούς, χάρη σε γκολ που σημείωσε σαν σε προπόνηση ο Μαρκόπουλος μετά από παλιά του Κάσε στο 55ο λεπτό. Και δοκάρια για τους Κυπριακούς με τον Σταματάκο στις καθυστερήσεις. Στο στάδιο Αλκαζάρ, ο Απόλλων Λάρισας επικράτησε με το ευρύ 4-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 20 λεπτό με τον Τσιλούλη. Στο 32, ο Κουρτεσιώτης επιχείρησε τη σέντρα και ο Κανούλιας διπλασίασε τέρματα για την ομάδα του Νίκου Θεοδοσιάδη. Το 3-0 πραγματοποιεί στο 44 ο Σουλίδης. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-1 με τον Κορέλα στο 86. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Τσιλούλη με διπλή προσπάθεια. Στην Άρτα, ο Καραϊσκάκης κόντρα στον Πανσεραϊκό άνοιξε το σκορ στο 34 με τον Λουκίνα που νίξε τον Ρίστιτς. Στο 68 και πάλι ο Λουκίνας από τη σέντρα του Μπεκατόρου πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Σάκη Παπαβασιλείου. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Μακρύς στο 73, έπειτα από το κορέ του Μακρύδη. Στα Τρίκαλα, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην νίκη κόντρα στον Πανιγιάλο στο 31. Ο Γκόλιας εκτέλεσε αριστοτεχνικά το φάουλ και ο Γιάννη Τσάρτζ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάπαλου για το τελικό 1-0. Στην Καλαμαριά, ο Απόλλων Πόντου επιβλέθηκε του Ιγυνιακού με 2-0. Ο Μπρίτο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ μετά τη σέντρα του Γεωργιάδη και την προσωρινή απόκριση. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Χασομέρης στο 53ο λεπτό από τη μεταβίβαση του Ηλιάδη. Με τον Μάκο στην εκτέλεση, πρώτο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα από την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού. Του Στάθη Συριόπουλου που φτάνει τα 4 γκολ στη Football League και είναι πρώτο σκόρερ. Ωραία κίνηση, προσπάθεια να βρει τον Μάνο, η μπάλα φτάνει στον Πουρτουλίδη. Άνοιγμα για τον Μπολάκη, εκτέλεση από τον Μάνο, 1-1. Άμεση απάντηση του Όφη με τη συμπλήρωση 8 λεπτών από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Θανάσης Δίνας στην εκτέλεση, χαμηλά, επικίνδυνα, καταπληκτικά. Ο Δίνας εκτελεί, καταπληκτική εκτέλεση από τον Δίνα για το 3-1 στο 82. Θα τον βρούμε και θα τον τιμωρήσουμε, δήλωσε στον Sport FM ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής Κώστας Κατσουράνης για τον οπαδό που εκτόξευσε ποτήρι με καφέ στον προπονητή του Άρη και πρώην της Παναχαϊκής Δημήτρη Σπανό με την λήξη του χθεσινού 1-1 στην Πάτρα. Μία από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες της Football League με 6 σερί νίκες είναι ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος χθες εγκαινίασε την μαθητική κερκίδα του στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Με σύνθημα Απόλλων στα εύκολα, Απολλωνάρα στα δύσκολα, ξεκίνησε η μαθητική κερκίδα του Απόλλωνα Πόντου στην Καλαμαριά.
έρθει όλη η Καλαμαριά στο γήπεδο να υποστηρίξει την ομάδα. Όχι από όλον, από Λονάρα, είναι μια εδώ μαντάρα, όλος ο κόσμος εδώ πέρα φωνάζει. Και όλοι που στήσουμε εδώ από όλον, όσοι είμαστε εδώ πέρα, ερχόμαστε να υποστηρίξουμε την ομάδα. Και ήρθαμε εδώ να φωνάζουμε, να τους υποστηρίξουμε. Τι να πω, από όλον είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε την επόμενη χρονιά και να συνεχίσουν έτσι. Για μας από όλον είναι τα πάντα. Τι είναι, θρησκεία είναι τα πάντα. Και με το καλό του χρόνου να πάμε στην Αλφα Εθνική. Για σένα τι είναι από όλον? Ιδέα. Για Ευρώπη που λόπο μου, ιδέα είναι. Ιδέα είναι από όλον κόσμο. Από όλον και 300 λένε. Μπλουζάκια και καπελάκια μοιράστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ιγυνιακό. Με κύριο σκοπό οι μικροί φίλοι της ομάδας να έχουν τη δική τους κερκίδα. Καλούμε όλες τις οικογένειες και από εδώ και τώρα θα γίνεται σε όλα τα παιχνίδια στο γήπεδο για να χειροκροτήσουν τον Απόλλων που παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που γίνεται το αυτονόητο και στην Ευρώπη. Να ερχόμαστε κάθε Κυριακή στο γήπεδο για διασκέδαση και να χειροκροτάμε, να φωνάζουμε για την αγαπημένη μας ομάδα.